Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την έκδοση του βαρόνου των ναρκωτικών Χωακίν Γκουσμάν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Δεν είναι σαφές πότε θα γίνει η έκδοση του Ελτσάπο. Σύμφωνα με τον Μεξικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο βαρόνος των ναρκωτικών αντιμετωπίζει διώξεις από ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τέξας και την Καλιφόρνια. Ο Ελτσάπο, επικεφαλής του καρτέλ Σιναλόα, ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους των ναρκωτικών στον κόσμο ως τη σύλληψή του τον Ιανουάριο. 6 μήνες μετά τη θεαματική απόδρασή του από φυλακή υψίστης ασφαλείας στο κεντρικό Μεξικό. Για τη συγκεκριμένη απόδραση, οι άνθρωποι του είχαν διανοίξει στο ΑΜ μήκους 1.600 μέτρων. Thank you.